Γεια σας φίλοι και φίλοι μου. Μετά από πολλές χιλιάδες ώρες κάτω από το βυθό της θάλασσας, ως παλιός Οστρακαλίας, εχθές πήγα μαζί με τα παιδιά μου στην Περαία Θεσσαλονίκης, σε μια μουδερή παραλία, και συνάντησα, βρήκα δηλαδή βουτώντας, αυτό εδώ το υπέροχο όστρακο. Κοιτάτε τι χρώματα έχει. Έχει πάρει τα χρώματα του βυθού και είναι τελικά κηδόνι. Είναι τελικά κηδόνι, δεν τον περίμενα να έχει τέτοια σμιλευμένα χρώματα, όπως βλέπετε. Ένα μοσαϊκό ομορφιάς. Απίστευτο, μετά από 150 τόνους όστρακα που έχω βγάλει σαν δίτης, συναντάω αυτό εδώ το κηδονάκι, το οποίο ζούσε μέχρι να το βρω εγώ αμαρτωλός στο ένα μέτρο νερό σε αμμουδερή περιοχή της Περαίας. Είναι απίστευτο. Και γι' αυτό το καταγράφω στην ιστορία και το σας το δείχνω. Και μετά από αυτό εδώ το κηδόνι έκπληξη που βρήκαμε με αυτά εδώ τα πανέμορφα χρώματα, θα σας παρουσιάσουμε τα υπόλοιπα. Το κανονικό κηδόνι που βγάζαμε εμείς όταν δουλεύαμε ήταν αυτό εδώ. Βλέπετε την ανατομία που έχει, έτσι είναι γραμμωτό. Ζει κάτω από το έδαφος της θάλασσας, το πυθμένα. Βλέπετε το χρωματισμό εδώ στο Θερμαϊκό κόλπο και σε άλλους πολλούς κόλπους ανά την Ελλάδα. Εδώ έχουμε το πασίγνωστό μας μύδι, το κέλυφος του. Εδώ έχουμε ένα κέλυφος από στρίδι που ξετρελαίνονται όλοι στο εξωτερικό για τα στρίδια. Εδώ έχουμε ένα χτενάκι μικρό μωρό. Δίπλα έχουμε ένα κέλυφος από χάβαρο. Αυτό είναι το κέλυφος από χάβαρο. Πάμε σε αυτό εδώ το μάτι, το λέγαμε εμείς, η πορφύρα. Μάτι είναι αυτό. Η πορφύρα βγάζει κάτι αγκαθωτά πάνω στο σώμα της. Εδώ ο πυθμένης θάλασσας έχει αυτήν εδώ, σε πολλές περιοχές διαφοροποιείται σε αμμουδερό πυθμένα με σπαρόφικο, πυθμένα με φύκια, χοντρά φύκια, αμμουδερό όπως είπα. Και ένας από τους πυθμένες που έχουμε συναντήσει ανά τα χρόνια είναι ο πυθμένας που έχει τραγάνα κάτω. Αυτή εδώ είναι η τραγάνα που δημιουργείται στο βυθό της θάλασσας. Και εδώ μια χιβάδα πάρα πολύ παλιά, η οποία έχει πιάσει πάνω αυτά εδώ που βλέπετε τα πανέμορφα σχέδια. Έπειτα πάμε σε έναν αχινό που είναι μόνο το εσωτερικό του μέρος, δηλαδή τα αγκάθια δεν υπάρχουν. Μετά εδώ σας παρουσιάζουμε το μελοκίδωνο, αλλά αυτό πρέπει να είναι πολλών ετών, έχει αλλοιωθεί πάρα πολλών χρονών. Το στρίδι το δείξαμε. Πάμε εδώ τη λεγόμενη καλόγνωμη. Αυτή εδώ είναι η λεγόμενη, το κέλυφος της καλόγνωμης. Και ένα άλλο όστρακο που δεν το έχουμε φάει ποτέ είναι αυτό εδώ, δεν ξέρω την ονομασία του. Έχει και αυτό φαγητό μέσα, αλλά δεν ήταν εμπορεύσιμο τότε που δουλεύαμε εμείς και δεν το βγάζαμε. Και ένα άλλο πανέμορφο όστρακο είναι η λεγόμενη πίνα. Όπως βλέπετε, βρίσκονται στην επιφάνεια, φαίνονται δηλαδή στο βυθό,
έχει αυτό το φιλτισένιο επίχρησμα πάνω της, όπως βλέπετε, και άμα τη γυρίσουμε εδώ κάτω θα διακρίνεται εσωτερικά της, έχει μία επένδυση από φιλτίσει. Και αυτό το στρίδι που φημίζεται μία ποικιλία από αυτό, ότι παράγει τα λεγόμενα μαργαριτάρια. Όπως είπαμε, το μύδι, το κηδόνι, και επιστρέφουμε σε αυτό το πραγματικό έργο τέχνης κηδόνι, μοσαϊκό. Έχει αλλάξει η ανατομία του κέλυφους του όστρακου. Δυστυχώς έπεσε στα χέρια μας, και επειδή είναι συλλεκτικό κομμάτι, αυτό είναι το φαΐ του μέσα. Είναι κηδόνι, κανονικό κηδόνι. Αυτά τα ολίγα με τα όστρακα που αλλιεύαμε ανά τους καιρούς, τώρα γέρι τα βλέπουμε και μας έρχονται ωραίες αναμνήσεις, δύσκολες καταστάσεις που περνούσαμε, τα χύπλωα να μας παίρνουν, να μας πνίξουν, φόβος να μην πάθει στη νόσο του διτών, προσοχή. Βέβαια εμείς ήμασταν άρτη εκπαιδευμένοι ως μέλος της Διεθνής Ένωσης Διτών, 2 αστέρια αυτοδίτου, με τεράστια εμπειρία και ώρες, πολλές εκατοντάδες ώρες κάτω από το βυθό, σε βαθιά μέτρα. Σπάγαμε όλα τα ρεκόρ των αποσυμπιέσεων, γιατί στο χρόνο 0. Βέβαια, ένα βασικό ήταν και το νεαρό της ηλικίας, γιατί πάντα πρέπει πρώτα να έχουμε ασφάλεια, να προσέχουμε τον εαυτό μας και μετά να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Αυτά τα ολίγα, και κλείνω με το βασιλιά τον δικό μου, που είναι το κηδόνι. Βέβαια ξέχασα να αναφέρω και τη γυαλιστερή, η οποία επιστρέφω. Και έτσι κάνουμε μια προσθήκη στο βίντεο μας αυτό, γιατί ξεχάσαμε να αναφέρουμε αυτό το πανέμορφο κέλυφος που υπάρχει στο πυθμένα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, αυτό το πανέμορφο όστρακο, σαλιγκάρι θα το έλεγα εγώ. Εδώ είναι η γυαλιστερή, που βλέπω το κέλυφος της γυαλιστερής, βέβαια ανά την περιοχή και αυτή ας πούμε έχει άλλο χρωματισμό ή με τα χρόνια, γιατί όλα αυτά τα έχουμε βρει στο πυθμένα με τα παιδιά που κάνουμε μπάνιο και τα συλλέγουμε, δεν τα έχουμε βγάλει ζωντανά. Προσπαθώ τα παιδιά να έρθουν σε μια πιο άλλη επαφή με τη θάλασσα. Και εδώ πάλι μια ροζαλή γυαλιστερή, και αυτό το τεράστιο όστρακο, αχιβάδα λέγεται, το οποίο και αυτό δεν το δουλεύαμε, δεν το τρώγαμε, μόνο το βρίσκαμε εκεί που βγάζαμε κηδόνια. Τέλος πάντων, έτσι να έχετε, όσοι δεν έχετε γνώση πάνω σε αυτά τα θέματα, είπαμε αχιβάδα, γυαλιστερή δύο τύπων. Αυτές που βγάζαμε εμείς στη Χαλκιδική είναι πιο καφετή, πάρα πολύ πιο καφετή, η λεγόμενη πίνα, μελοκίδωνο, το οποίο είναι πάρα πολύ παλιό και είναι σε αυτή την κατάσταση, αλλιώς είναι καφετή χρώμα με βελούδο από πάνω, μια υφή βελούδινη έχει το κέλυφος του. Αυτός είναι ένας αχινός μόνο ο σκελετός του, ας το πούμε.
Εδώ είναι η καλόγνωμη, ένα ιδιαίτερο όστρακο που ζει πάνω σε πέτρες μες στο βυθό. Είναι πολύ δύσκολη να βγει, θέλει ειδικό εργαλείο. Αυτό το μάτι αυτό εδώ, μαζί με αυτό εδώ και οι πληγόμενες πορφύρες, αυτό τώρα είναι κάποιο, δεν ξέρω να σας το πω, δυστυχώς. Εδώ έχουμε το χάβαρο, ένα πεντανόστιμο όστρακο. Υπάρχει και μια συνταγή μας, σπαγκέτι τη μάρε, που κάναμε πρόσφατα στο κανάλι μας στο YouTube. Εδώ ένα είδος τενιού, να το πω, δεν είναι αυτό που βγάζαμε και πουλούσαμε. Και εδώ το στρίδι. Εδώ το μύδι. Χιλιάδες τόνοι εξάγονται αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα σε μύδι. Και όλος ο θερμαϊκός κόλπος είναι γεμάτος με μετατροφία, ειδικά από την πλευρά της Χαλάστρας και ο Καλοχωρίου και μέσα όλη η ντερά εκεί πέρα. Το κηδόνι σε διάφορα μεγέθη. Και αυτό το πραγματικά απίστευτο κηδόνι που έχει πανέμορφα σχέδια μοσαϊκού, θα έλεγα. Και έτσι κλείνουμε, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Μπορείτε να επισκεφτείτε και σε άλλα επιμορφωτικά βίντεό μας στο YouTube γράφοντας Χρήστος Βατός ελληνικά, κεφαλαία μη και μικρά, ή Κρίς Βατός με V. Θα σας βγάλει το κανάλι μας, που μπορείτε να περιηγηθείτε σε διάφορα βίντεο που κάνουμε και πιστεύουμε ότι βοηθάμε, είτε σε τουριστικό επίπεδο είτε σε άλλο οποιοδήποτε επίπεδο κρίνουμε εμείς ότι χρειάζεται να κάνουμε κάποιο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ και σας χαιρετώ.